Κύριε Επαρχέ, ποιο είναι το δικό σας μήνυμα για αυτή την εκλογική αναμέτρηση? Το μήνυμα είναι ότι όποιος και να εκλεγεί, ό,τι αποφασίσει ο ελληνικός λαός, να είναι για το καλό της χώρας. Από εκεί πέρα πιστεύω να έχει σωστή σκέψη, σωστή απόφαση ο ελληνικός λαός. Πιστεύω ότι υπάρχει και θα μας βγάλει την κυβέρνηση που πραγματικά ζητάει ο λαός για το καλό της χώρας. Και να δει και η επόμενη κυβέρνηση περισσότερο τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Κοιτάξτε, σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να υπάρξει μια καλή συνεργασία με το κεντρικό κράτος, με την κεντρική κυβέρνηση, για να μπορέσει να πάει η χώρα μπροστά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα υπάρξει συνεργασία, όποια και να κυβέρνηση και να είναι, και για το καλό της περιφέρειας. Γιατί και ειδικά, αν πούμε για τη δικιά μας περιφέρεια εδώ, το Νότιο Αιγαίο, που είναι μια περιφέρεια η οποία πραγματικά προσφέρει πάρα πολλά στο κράτος, οικονομικά και από όλες τις πλευρές. Είναι η βιομηχανία που λέμε τόσο καιρό η δικιά μας, είναι ο τουρισμός και η περιφέρεια δικιά μας είναι πραγματικά το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Και όσον αφορά τα πρακτικά θέματα, κύριε Έπαρχε, επισκεφθήκατε εκλογικά τμήματα, τι εικόνα έχετε για την ΚΟ και την Ίσυρο? Διεξάγονται ομαλά οι εκλογές μέχρι τώρα? Εντάξει, εμείς σαν περιφέρεια φροντίσαμε πολύ νωρίς να στείλουμε ψηφοδέλτια, γραφική ύλη, τα πάντα, να πάνε υλικό όλο, να πάει στα νησιά έγκαιρα. Από εκεί και πέρα ο Δήμος έκανε τη διανομή, τη δουλειά που έπρεπε να κάνει ο Δήμος. Εγώ από το πρωί έχω περάσει εκτός από ένα σχολείο που έχει 4 εκλογικά τμήματα, στα άλλα όλα τα έχω επισκεφτεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η ροή είναι λίγο μικρή. Ίσως το μεσημέρι θα υπάρξει αύξηση ως συνήθως? Όλοι ως συνήθως πιστεύουν ότι το μεσημέρι θα έχει ησυχία και όλοι θα έρθουν το μεσημέρι. Όλοι όμως κάνουν αυτή τη σκέψη. Καλό είναι όμως να έχουμε προσέλευση, ο καιρός να μην μας τα χαλάσει. Θα έχουμε και κάποια εποχή των φοιτητών. Βλέπετε τώρα είναι δύσκολη καιρή και δεν μπορεί ο άλλος να μετακινείται. Κοπήγαν και τα εισιτήρια τα παλιά που γινότανε. Και αυτό που παρατήρησα είναι ότι στα εκλογικά κέντρα σπάνια βρίσκεις αντιπροσώπους των κομμάτων. Δηλαδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει πολλαπλά. Μπορεί να έχουν πάρει απόφαση, να έχουν καταλάβει ότι έχει βγει κάποιος. Μπορεί. Και δεν βλέπω πολύ ενδιαφέρον. Καλό είναι όμως, είναι ήρεμα όλα, διεξάγονται όλα ομαλά. Χωρίς όξυνση. Και αυτό είναι καλό. Αυτό που βλέπω σήμερα με χαροποιεί. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Ήρεμα, δίχως οξύνσεις και να έρχεται να ασκεί ο καθένας το εκλογικό του δικαίωμα. Ήρεμα και το βράδυ, πιστεύω νωρίς φέτος, θα ξέρουμε και ποιο κόμμα θα μας κυβερνήσει και ποιοι θα είναι και ποιοι εκλέγονται. Φέτος είναι λιγάκι πιο, έχουν βελτιωθεί οι διαδικασίες και θα έχουμε σύντομα και τους βουλευτές. Δεν περιμένουμε μέρες το ποιους θα εκλέξουμε. Καλό βόλι που λέμε. Τους τελειώνουμε έτσι στα γρήγορα. Πάντα σε ρυθμούς. Καλούς. Κύριε Δήμαρχε, εδώ στο 4ο Δημοτικό ασκήσατε μόλις το εκλογικό σας δικαίωμα. Ποιο είναι το μήνυμά σας για τους ψηφοφόρους, για τον κόσμο της ΚΟ? Νομίζω σήμερα ο λόγος είναι στους πολίτες, όχι στους πολιτικούς. Και οι πολίτες με την ψήφο τους είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στους πολιτικούς να έχουν λόγο. Πιστεύω πως, όπως όλοι λέμε, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα.
Οι πολίτες θα αποφασίσουν αυτό το οποίο θεωρούν καλύτερο για τη χώρα αυτή την περίοδο και ελπίζω αυτό το καλύτερο που θα επιλέξουν με ενότητα και κοινή προσπάθεια όλων, είτε εντός είτε εκτός Βουλής, να δώσουν τη μάχη για τη χώρα, για την πατρίδα, για τους ανθρώπους της, για όλους αυτούς οι οποίοι παλεύουν και ζουν σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω ως αυτοδιοικητικός ότι για μας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ιδιαίτερη προσοχή που χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση και η βοήθεια που χρειάζεται και φαντάζομαι ότι η επόμενη μέρα για την τοπική αυτοδιοίκηση θα επανακαθορίσει κάποια πράγματα ή, εν πάση περιπτώσει, θα αποκαταστήσει κάποιες αδικίες που έχουν γίνει εις βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπήκαν όμως στην ατζέντα, κύριε Δήμαρχε, τέτοια θέματα. Δεν προλάβανε, δεν ήθελαν να τα αναδείξουν τα κόμματα. Δεν είναι καταπληκτικό ότι πέρασε όλη η περίοδος και κανείς δεν μίλησε για την τοπική αυτοδιοίκηση? Άρα λοιπόν πρέπει να πιέσει η τοπική αυτοδιοίκηση, από κάτω προς τα πάνω η πίεση. Ούτως ή άλλως πιέζει η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι η εγκύτερη αρχή προς τους πολίτες. Εμείς εισπράττουμε αυτά που εισπράττουμε με τους πολίτες. Εμείς αγωνιούμε μαζί με τους πολίτες και εμείς οφείλουμε τα θέλω των πολιτών να τα κάνουμε πρέπει. Η Δύναμη Αλλαγής και η Δημοτική Αρχή έχει στελέχη από όλα τα κόμματα και βλέπουμε και υποψήφιους σε αυτές τις εκλογές. Θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα συγκεκριμένα για αυτούς? Ενότητα, ενότητα, ενότητα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ίσως είναι η πιο δυνατή μέρα για το λαό σήμερα, η πιο αποφασιστική. Κατά την άποψή μου αυτή η εκλογική αναμέτρηση είναι ίσως η σημαντικότερη από τη μεταπολίτευση και μετά. Κρίνονται πολιτικές στρατηγικές επιλογές. Αφενός και αφετέρου θεωρώ ότι τα κριτήρια του Έλληνα ψηφοφόρου, του Έλληνα πολίτη μεταλλάσσονται και αλλάζουν. Ελπίζω ότι τα κριτήρια γίνονται πιο πολιτικά. Έχει και ένα ρίσκο αυτή η ψήφος, θεωρώ. Ακριβώς επειδή, όπως προανέφερα, κρίνονται πολιτικές επιλογές, ο Έλληνας σήμερα ψηφίζει για την επόμενη μέρα. Ελπίζουμε αυτή η επόμενη μέρα να είναι καλύτερη. Εσείς πώς θα βλέπετε τα πράγματα για την επόμενη μέρα? Εγώ, με βάση τη δική μου αντίληψη, την ιδεολογική μου και την πολιτική μου φιλοσοφία, θεωρώ ότι αξίζουμε καλύτερες μέρες και θεωρώ ότι αναμένω καλύτερες μέρες. Είμαι αισιόδοξη. Καλημέρα κύριε Παυλίδη, βρισκόμαστε έξω από το τρίτο δημοτικό. Ασκείτε το εκλογικό σας δικαίωμα στις βουλευτικές ως αυτοδιοικητικός πλέον. Παραμένω ωστόσο και μετέχω σε βουλευτικές εκλογές, όπως και εσείς βέβαια. Εδώ λοιπόν στο ασύλο, στο ιστορικό ασύλο, ασκήσαμε το δικαίωμα, το εξαιρετικό δικαίωμα του πολίτου. Και επειδή αγωνιάται πιθανώς να μάθετε τι σκέπτομαι, σας λέγω πως φαίνεται πως οι Έλληνες σήμερα με την ψήφο τους οδηγούν σε κυβερνητική μεταβολή. Η ευχή είναι η νέα κυβέρνηση να κινηθεί με σύνεση, καθαρότητα βεβαίως, και αντιπολίτευση με μετριοπάθεια, ώστε να καταστεί δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα πράγματα όπως εμφανίζονται στο εσωτερικό και προπάντως στο εξωτερικό της χώρας μας. Με μια νέα αντίληψη. Γιατί πάλι τα πράγματα αποδεικνύουν ότι η παλαιότερη αντίληψη δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Τι ήταν αυτό που έκρινε για σας τη ζυγαριά και έδωσε την πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερο κόμμα από ό,τι φαίνεται τη Νέα Δημοκρατία? Ο κόσμος κρίνει. Δεν είναι αφελής, του λέγω μετά βεβαιότητας. Έκρινε και επεφάσισε. Κατά την εκτίμησή μου, να αναθέσει την διακυβέρνηση σε όσους δίνουν πράγματι μια ελπίδα. Πάντοτε υπό την προϋπόθεση της σύνεσης και της μετριοπάθειας. Και μέσα σε αυτή την νέα πολιτική που υποθέτει κανείς πως θα ασκηθεί, να ξανεπιδειχθεί η επιβαλλόμενη προσοχή στην νησιωτική Ελλάδα. Και το αναφέρω αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το πού ζούμε. Και δεν μπήκε και στην ατζέντα προεκλογικά καθόλου τέτοιο ζήτημα, Υπουργέ, έτσι δεν είναι? Είναι ένας επιπλέον λόγος που δεν υπογραμμίζω. Ας περιμένουμε ωστόσο μέχρι το βράδυ με τις ευχές που εκφράσαμε και με την ελπίδα να ανασυγκροτηθεί ο τόπος προπάντων πολιτικά. Η πολυφωνία στη Βουλή μάλλον θα βοηθήσει. Τι βλέπετε δηλαδή, επτακομματική ή οκτακομματική Βουλή? Βλέπετε το κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου να μπαίνει μέσα ή όχι? Δεν αποκλείεται. Άρα ό,τι και να γίνει, και τα 7 κόμματα δεν είναι λίγα. Από την κατάσταση της κυρίως δικομματικής κυριαρχούσης δυνάμεως στη Βουλή μέχρι της επτακομματικής Βουλής είναι μεγάλη απόσταση. Ευχή, σύνεση, τα πράγματα είναι δύσκολα.
ούτε αγριάδες. Χρειάζονται ούτε υπερβολές. Η Νέα Δημοκρατία έκανε λάθη που τώρα ο λαός της τα αποδίδει, τα πληρώνει. Θα τα πούμε άλλη ώρα. Τρίτο κόμμα τι βλέπετε, κύριε Υπουργέ? Γιατί διαγωνίζονται και η Χρυσή Αυγή, η Ποτάμι, μετά Πασόκ, ΚΚΕ. Ό,τι βλέπετε κι εσείς. Κύριε Ζερβέ, μόλις ασκήσατε το εκλογικό σας δικαίωμα, ως άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, θέλουμε να μας πείτε ποιο είναι το δικό σας μήνυμα. Τι πιστεύετε ότι θα βγάλει η κάλπη και τι διεμήφθη τελικά σε αυτή την προεκλογική περίοδο? Νομίζω ότι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχουμε εθνικές εκλογές, ισχύει το ίδιο που ισχύει για κάθε είδους εκλογές. Δηλαδή, έχουμε μια εκλογική διαδικασία που αποτελεί το αποκορύφωμα της δημοκρατίας και ως τέτοια πρέπει να εννοηθεί. Βασικά σήμερα οι πολίτες αποφασίζουν για την τύχη τους και δεν μιλάμε μόνο για μια εναλλαγή στη θέση της εξουσίας. Νομίζω ότι το διακύβευμα είναι η μετάβαση σε ένα άλλο είδους, μιας άλλους είδους διακυβέρνησης. Άρα νομίζω ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω το φόβο και να δούμε αν πράγματι και να συνεισφέρουμε σε αυτή την πορεία, τη νέα πορεία που θα πάρει ο τόπος, αν πράγματι η ελπίδα έρχεται και θα σημάνει μια νέα σελίδα για την ιστορία του τόπου μας, γιατί θεωρώ ότι οι σημερινές εκλογές είναι ιστορικό ορόσημο. Άρα λοιπόν βάζετε ότι αυτό θα είναι μια αφετηρία για αλλαγές, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για το πολιτικό σύστημα, για το αν θα έχουμε δηλαδή μια κυβέρνηση αριστεράς. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Το λέτε μόνοι σας, αυτό ακριβώς εννοώ. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο αποσύρεται, παίζει το τελευταίο του χαρτί και είναι λογικό. Το γεγονός ότι αυτό που είδαμε και μάλιστα εξέπληξε πάρα πολλούς, ότι επιβλήθηκε, μάλλον έγινε μια προσπάθεια επιβολής του φόβου. Αυτό το πράγμα όμως πλέον δεν περνάει στην κοινωνία, το αφήνουμε πίσω και ανοιγόμαστε προς το μέλλον. Και με τη νέα γενιά πρέπει να σημειωθεί αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ένας νέος άνθρωπος διεκδικεί τη θέση του Πρωθυπουργού, ένας σαραντάρης. Αυτό σηματοδοτεί κάτι και για εσάς που είστε ένας νέος επικεφαλής και ένας νέος άνθρωπος στα κοινά, στην τοπική αυτοδιοίκηση? Βεβαίως σηματοδοτεί και από ό,τι ξέρετε έχουμε δεχθεί την πολιτική στήριξη πιθανότατα της αυριανής κυβέρνησης, όπως όλα δείχνουν. Άρα νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει στον κόσμο να καταλάβει είναι ότι πρέπει να βγουν νέες γενιές πολιτικών που δεν θα χαρακτηρίζονται από τα λάθη του παρελθόντος και θα προσπαθήσουν και με τις δικές τους δυνάμεις να καταβάλουν την κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου πραγματικά η χώρα να γυρίσει την αξιοπρέπεια και οι πολίτες πλέον να ατενίζουν το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.